η παρακλήση πολλών εν Χριστώ αδελφών προκειμένου να απαντήσουμε που είναι ο Χριστός από 12 ετών έως 30, κάνουμε αυτή την ομιλία προκειμένου βέβαια να διαφωτίσουμε τους καλοπίστους και ταυτόχρονα να καταστήσουμε αναπολογή τους τους κακοπίστους περί της υποθέσεως αυτής, καθότι πράγματι κατά καιρούς πολλοί άλλοι μεν εν γνώση και πονηρία, άλλοι δε εν αφελία και αγνία, υποστηρίζουν ότι δήθεν τα Ιερά Ευαγγέλια τηρούν μυστηριώδη σιγή περί της ζωής του Χριστού από 12 ετών, που φαίνεται ότι αν ήρθε στο ναό τότε έως 30, όπου εξήλθεν έπειτα στο δημόσιο βίο. Διότι όμως το τιούτον είναι ψευδές και προφανώς ο σκοπός των περισσότερων είναι πονηρός για να στηρίξουν περαιτέρω συκοφαντία κατά του Ιησού και αποδείξωση δήθεν ότι δεν είναι Θεός, εδέχθημεν την παράκληση να κάνουμε μια ομιλία αναφορικώς με την υπόθεση αυτή. Τα αποδείξεις μας βέβαια θα τα αριστώμεν από αυτό τούτο το Ευαγγέλιο, όπου τόσο πομποδός θα μπορούσα να πω διακηρύττει ότι ο Χριστός ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Παλαιστίνης, παρότι διακηρύττουσι οι κακόπιστοι ότι δήθεν μυστηριωδώς σιωπά το Ευαγγέλιο. Είναι αλήθεια ότι επικρατεί η αντίληψη εκ μέρους πολλών δυστυχώς ότι τα Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου τηρούν στην μυστηριώδη σιγή αναφορικώς με το που ήταν ο Κύριος ημών από ηλικίας 12 ετών όπου φαίνεται στο ναό μέχρι 30 όπου εξήλθε στο δημόσιο βίο. Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώσαμε από μια πρόσφατη συζήτηση με κάποιον, να πούμε του σαλονιού χριστιανών, αρνητή βέβαια της θεότητος του Χριστού, ότι οι τιούτοι δεν γνωρίζουν ούτε καν το Ευαγγέλιο, διότι στην ερώτησή μας εάν γνωρίζει ο Κύριος αυτός που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός 12 ετής επήγε στο ναό, ξέρετε τι απάντηση πήραμε? Ότι το έχει διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Και του λέω, δεν το γράφει πουθενά αλλού? Όχι, όχι, λέει, διότι η Καινή Διαθήκη δεν είχε γραφεί ακόμη, για τον Χριστό ήταν μικρός. Τι ούτε ως επί το πλείστον, αγαπητοί μου, είναι οι περιφέροντες την δήθεν σιωπήν των Ευαγγελίων. Διότι αν ήσαν μελετητέ της Καινής Διαθήκης θα εγνώριζον που αναφέρεται ότι 12 ετής ανήλθεν στον ναόν, ότι 30 ετής εξήλθεν στο δημόσιο βίον και ότι ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Ιουδαίας ζών μετά του νομιζομένου πατρός του Ιωσήφ
επαγγελόμενος μάλιστα την τέχνη του μαραγκού. Αλλά, όπως είπαμε, ας πάρουμε από τα Ευαγγέλια τα σχετικά μας. Ας διαβάσουμε το Λουκά, στο β' κεφάλαιο 41-52, όπου μας τον παρουσιάζει τον Ιησού 12ετή πρώτον εν τον ναό. Γράφει εκεί τα εξής: «Και πορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε έγινε το ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τας ημέρας εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ, και ουχέγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού, νομίζοντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής. Και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις, εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες, οι διδάσκαλοι δηλαδή, αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού. Και ειδώντας αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον, τι επίησας ημίν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ οδυνόμενοι εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι έντις του πατρός μου δι είναι με. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και ειν ήτο υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεού και ανθρώπης». Στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο του Λουκά αναφέρεται ότι ο Ιησούς ανέβει 12ετή σε τον ναό, από όπου πλέον χάνονται δήθεν αυτού τα ίχνη εν το Ευαγγελίο, αποσυρθείς βέβαια κατά αυτούς προφανώς έξω της Παλαιστίνης, διασπουδάς, φακυρισμών ίσως, μαγκανίας, εξορκισμούς και τα τι αυτά. Επιστρέψας βέβαια με τα 18 έτη ηλικίας 30 ετών, όπου και εξήλθεν πλέον με γράμματα και τέχνη που έμαθε στο εξωτερικό ή στο δημόσιον βίον. Αλλά αν υπήρχε ειλικρίνεια και ολίγη καλή θέλησης, θα έβλεπε ο κάθε καλής πίστεως συζητητής της περικοπής ταύτης του Λουκά ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μεταβεί ή συνδύασε παραδείγματι ο Ιησούς για να μάθει γράμματα και τέχνη. Διότι όταν εις πες ένα παιδί 12 ετών έχει την δύναμη και την σοφία να ευρίσκεται εν μέσω διδασκάλων και να ερωτά και να ερωτάτε και να εξίστανται ως λέγει πάντες επί τη συνέση και της αποκρίσεις είναι αυτού, δεν είναι δυνατόν να είναι απλώς εις πες ένα παιδί, αλλά θεόπες, θεόπαιδο. Και ότι ή το θεόπες
και δεν είχε την ανάγκη της ανθρωπίνης βοηθείας, αποδεικνύεται από την απάντηση που έδωσε στην Παναγία Μητέρα του όταν του είπε ότι «Ιδού ο πατήρ σου», ο Ιωσήφ δηλαδή, ο νομιζόμενος πατήρ, «καγώ και εγώ δηλαδή, οδυνούμενη εζητούμεν σε». Τι απήντησε? Απήντησε ως εξής: «Ουκ είδητε, δεν γνωρίζετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με?» Δηλαδή δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Το εν της του πατρός μου σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, εις τον οίκον του πατρός μου. Και οίκον μεν νοεί εν προκειμένου των ναών, πατέρα δε των θεών. Ο δε Ιησούς ονόμασε τον ναόν του Θεού οίκον του πατρός του, ή να αποδείξει εις τη μητέρα του τον Ιωσήφ και τους παρευρισκομένους σε κύριοι δασκάλους, ότι αυτός είναι ο αληθής Υιός του Θεού και σωτήρ των ανθρώπων. Αλλά αυτοί, όπως αναφέρει εν συνεχεία ο Ευαγγελιστής, ου συνήκαν των λόγων, δεν το πιασαν το θέμα τι τους εδίδασκε εν προκειμένο. Δεν ενόησαν δηλαδή όσα ο Ιησούς είπε προς αυτούς περί της σχέσεως την οποία είχε προς τον Θεό και τον ναόν του Θεού, ως ου συνιώσιν και η ανά τους αιώνας συκοφάντε του. Όπως δεν καταλαβαίνουν και οι διάφοροι ανά τους αιώνας. Εξ αυτού λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι και προ του 12ου έτους ο Χριστός είχε ικανότητας, ώστε δεν χρειάζεται να απέλθει εις Ινδίας ή να μορφωθεί εκεί ή να υποστεί εκπαίδευση, όπως θα λέγαμε τεινά, εις των φακυρισμών. Διότι ο Χριστός είναι Θεός και σαν Θεός δεν έχει ανάγκη ανθρωπίνων φώτων. Αλλά διότι οι ενιστάμενοι απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού, γι' αυτό τεχνουργούσε με τεκπαιδευσή του εις Ινδίας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και το επαναλαμβάνω. Δι' αυτό τεχνουργούσε με τεκπαιδευσή του εις Ινδίας. Μηχανεύονται δηλαδή, ότι πήγε και μετεπεκλέφτη στα Ινδία και έμαθε τέχνη. Ακόμη εις αυτήν την ευαγγελική περικοπή διαβάζουμε, αν προσέξουμε βέβαια, ότι μετά τον ναόν ήλθε εις Ναζαρέτ και υπετάσσετο εις τους γονείς του και προέκοπτε, λέει, σοφία και ηλικία, ανάστημα δηλαδή, και χάριτη, ώστε επέστρεψε εις Ναζαρέτ και ήτο υπό την κηδαιμονία των γονέων του και προχωρούσε στις ηλικίας προέκοπτεν, ουχή βεβαίως κατά την θείαν φύσιν, διότι ο Θεός ήτο παντέλειος, αλλά κατά την ανθρωπίνη, διότι κατά το μέτρον της ηλικίας εδείκνει το εν αυτό η ανθρωπίνη σοφία. Τώρα, ότι έμεινε στη Ναζαρέτ και δεν έφυγε στο εξωτερικό, μας το αναφέρει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, διηγούμενος σε ένα άλλο περιστατικό του Ιησού, που το βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο λοιπόν κεφάλαιο, στίχος 16 έως 23 του ιδίου Ευαγγελιστού του Λουκά, διαβάζουμε τα εξής ακόμη διαφωτιστικά, τα οποία έχουν σχέση με τη ζωή του Ιησού μετά την καθοδό του εκ του ναού. Και ήλθεν, γράφει, εις τη Ναζαρέτ, ου ειν τεθραμένος, εκεί που είχε ανατραφεί, και εις ήλθε κατά το Ιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγήν και ανέστη αναγνώνε. Και επεδόθη, λέγει αυτό, βιβλίον Ισαΐου του προφήτου.
και αναπτύξα στο βιβλίο, έβρε τον τόπο ου είναι διαγραμμένο. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νέχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλε τεθρασμένος εν Εφέση, κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών. Και πτύξας το βιβλίο, αποδούς το υπερέτη εκάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζονται σε αυτό. Ήρξα το δε λέγειν προς αυτούς ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσή ημών. Και πάντες εμαρτύρουν αυτό και εθαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού και έλεγον ουχούτος εστίν ο Υιός του Ιωσήφ. Εκ της περικοπής λοιπόν αυτής προκύπτουν προφανώς τρία διαφωτιστικά στοιχεία υπέρ της υποθεσεώς μας για τους θέλοντας πάντοτε. Πρώτον, ότι ο Χριστός ανετράφει εις την Ναζαρέτ. Δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι Θεός, καθώς πνεύμα Κυρίου επ' Αυτόν. Και τρίτον, ότι οι ακούσαντες στην ερμηνεία της περικοπής του προφήτου Ισαΐου από το 61ο κεφάλαιο, στίχος 1-2, που ανέγνωσε ο Κύριος μας ως αναγνώστης στη συναγωγή, εξεπλάγησαν δια τη σοφία του και δια την εν γέννη μόρφωσή του, καθότι τον εγνώριζαν ως έναν απλού ξυλουργόν και ουχή πεπαιδευμένον στο εξωτερικό. Ιών μάλιστα, όσο νόμιζαν αυτοί ενός ταπεινού μαραγκού, και γι' αυτό έλεγον ουκούτος εστίν ο Υιός του Ιωσήφ. Εφόσον λοιπόν ανετράφει στην Ναζαρέτ, ου είναι τεθραμένος, λέει. Εφόσον είναι Θεός, φυσικό νήτο να ερμηνεύσει και να καταπλήξει τους ακροατάς του. Μη έχουν ανάγκη, Κύριε, μετεκπαιδεύσεως εις Ινδίας. Μια άλλη ακόμη μαρτυρία υπέρ της υποθεσεώς μας βρίσκεται στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στο 6ο κεφάλαιο αυτού, από στίχους 1 έως 5, που έχει ως εξής. Και εξήλθεν, λέγει, εκείθεν, και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού, τη Ναζαρέτ προφανώς, και γενωμένου Σαββάτου ήρξα το εν τη συναγωγή διδάσκην και πολλοί ακούοντες εξεπλήσοντο λέγοντες πώς είναι τούτου τα αυτά και τι συστή η σοφία ειδωθήσα αυτό και δυνάμεις τι αυτε διαχειρών αυτού γίνονται ουχούτους εστίν ο τέκνο, τέκτον ο ξυλουργός δηλαδή ο Υιός της Μαρίας και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε αυτής ο Ιησούς ότι ουκεστή προφήτης άτιμος η μία την πατρίδη αυτού και την συγγενέση και εν τη οικία αυτού. Εκ της περικοπής λοιπόν αυτής προκύπτει ότι ο Ιησούς δεν εξήλθε των στενών ορίων της πατρίδος του δια σπουδάς ή δια άλλη την αετία. Γι' αυτό και οι πατριώτε του δεν ειρηνήθησαν να το παραδεχθούν όταν είδαν και άκουσαν ότι ένας απλούσος εκείνης της ώρας ξυλουργός εγείρεται και επιτελεί θαύματα και ιάσεις. Εάν βεβαίως είχε φύγει στο εξωτερικό εκ Παλαιστίνης, δεν φαίνεται τόσο περίεργο. Θα έλεγαν ότι στο εξωτερικό πήγε, τόσα χρόνια σπούδασε, ασφαλώς έμαθε και γράμματα και τέχνη. Και γι' αυτό όλα αυτά. Αλλά διότι, ως φαίνεται, ουδέποτε απεμακρύνθηκε από τη Ναζαρέτ, είχαν ορθή γνώμη περί της μορφώσεως αυτού και γι' αυτό σκανδαλίζονται.
και έλεγαν «Ουχούτος εστίν ο τέκτον, ο Υιός της Μαρίας». Και ότι έτσι έχει το πράγμα προκύπτει και από τον ορισμό που δίδει ο Κύριος στην απάντηση του σκανδαλισμού αυτών, ότι ουκ εσύ προφήτης άτιμος, ημί εν την πατρίδη αυτού και τη συγγενέστη και εν την οικία αυτού. Τόσο δε σοβαρά του εφάνει η μεταστροφή του Κυρίου, όπου και τρελό τον χαρακτήρισαν. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχτούν τη μεταστροφή του αυτή. Από απλούς ξυλουργός, από τόμος να επαγγέλλεται γνώση να έχει Θεού και παιδα Κυρίου εαυτόν ονομάζει, όπως λέγει και ο Σατανάς και γράφει ο σοφός Σολομών στο Β13. Αυτό δεν μπορούσε να το κυκλοφορήσουν, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Γι' αυτό ακούσαντες, οι παραυτού εξήλθον λέει κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εκθέστη, ότι τρελάστη. Αυτοί λοιπόν οι ίδιοι χωριανοί του είναι μάρτυρες και με τη συμπεριφορά των μας βεβαιώνουν ότι ο Χριστός μας ουδέποτε εξήλθε των ορίων της Ναζαρέτης. Περίπου δε τα ίδια αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 13ο κεφαλαίο του, στίχος 53-58. Λέγει εκεί «Και γένετο, ότε τέλεσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, με τύρεν εκείχεν, και ελθόν εις την πατρίδα αυτού, εδίδασεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήτεσαι αυτούς και λέγειν, πώς εν τούτου η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ότι τέκτονος Θεός, ουχήμι την αυτού λέγεται Μαριάμ, πώς εν τούτο ταύτα πάντα, και σκανδαλίζοντο εν αυτό». Και ούκ επίησεν εκεί δυνάμεις, δεν εκμπόρεσε να κάνει θαύματα πολλά, δια την απιστίαν αυτό. Το συμπέρασμα λοιπόν τόσον εκ των λόγων του Ευαγγελιστού Μάρκου όσον και εκ των λόγων του Ευαγγελιστού Ματθαίου είναι ότι εάν ο Ιησούς είχε απουσιάσει εντωμεταξύ στο εξωτερικό στα συνδύαση στην Ανατολή που θέλουν ορισμένοι, δεν θα είχε καμιά θέση η απορία των συμπατριωτών του Ιουδαίων το πόθεν ταύτα. Ούτε, όπως προείπαμε, η απάντηση του Ιησού θα είχε θέση που λέγει «Ουκ εστί προφήτης άτιμος ημί εν την πατρίδη αυτού». Κακώς λοιπόν φαντάζονται μερικοί άπιστοι μη ειδώτες στα γραφάς ότι δήθεν οι Ευαγγελιστές παρασιωπούν τα της ζωής του Ιησού από 12 ετών έως 30. Άλλος ακόμη Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, μας παρέχει στοιχεία που μαρτυρούν επίσης ότι ο Χριστός δεν απεμακρύνθη της πατρίδος του. Διαβάζουμε επί παραδείγματι στο 7ο κεφαλαιό του, στίχος 14-15 τα εξής. Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πως ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός. Δεν φαίνεται λοιπόν καθαρά εδώ ότι οι πατριώτες του εγνώριζαν ότι δεν έμαθε γράμματα? Και δεν είναι μια απόδειξη ο θαυμασμός των και η απορία των ότι δεν απεμακρύνθη από την κατοικία του καθόλου? Διότι αν απεμακρύνεται και μάλιστα 18 ολόκληρα χρόνια, ως θέλουν οι διάφοροι αυτοί άπιστοι και αρνητές και αμελέτητοι των αγιογραφών, γιατί να θαυμάζουν τότε και γιατί να λέγουν ότι εγνώριζαν ότι είναι αγράμματος? Για να υποστηρίξουν λοιπόν ότι είναι αγράμματος, άρα εγνώριζαν ότι δεν πήγε σχολείο. Εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι ο Κύριος, αγαπητοί, όχι μόνο δεν επήγε σε ανώτερα σχολεία, πανεπιστήμια κλπ, αλλά ούτε για στοιχειώδη εκπαίδευση δεν πήγε. Και αυτό το γνώριζαν βέβαια οι χωριανοί του, οι Ναζαρινοί καλύτερα από όλους. Γι' αυτό και μένουν, όπως θα λέγαμε, με ανοιχτό το στόμα όταν ακούν και αυτήν τη διδασκαλία
και βλέπουν και αυτά τέρατα και σημεία δια των χειρών του, τα θαύματα δηλαδή που έκαναν. Αλλά και αυτός ο Κύριος τους διευκολύνει στην απορία του και του λέει τα εξής: «Η εμή διδαχή που και στην εμή, αλλά του πέμψαντός». Δηλαδή, απορείτε και σκανδαλίζεστε πόσο μιλώ, πώς κηρύττω, χωρίς να έχω πάει σχολείο, χωρίς να έχω μάθει γράμματα. Μάθετε λοιπόν ότι αυτά που λέγω εγώ και κηρύττω είναι ουράνια και ουσί επιγεία. Και αν εσείς θελήσετε να πράξετε το θέλημα αυτού που έστειλε εμένα, του πατέρα μου δηλαδή, θα εννοήσετε ότι αληθινά σας λέγω ότι ό,τι λέγω και πράττω είναι ουράνιο. Με δικά του λόγια ο Κύριος αυτά τα είπε, αγαπητοί, ως εξής: «Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, του Θεού Πατρός δηλαδή, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' εν αυτού λαλό». Έτσι γράφει το Ζήτα 11. Συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών, τόσον εκ του Ευαγγελιστού Ιωάννου και των λοιπόν, προκύπτει ότι ο Χριστός δεν απεμακρύνθη της Ναζαρέτ, και διότι έχουν άμεσο γνώση της ζωής του και παιδεύσεώς του, σκανδαλίζονται, δυσπιστούν και τον απορρίπτουν. Και όχι μόνο οι χωριανοί του, αλλά και αυτοί οι λεγόμενοι αδελφοί του. Ουδεγάρι αδελφοί αυτού, λέει, επίστευον εις αυτόν, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Ζήτα 5. Εάν λοιπόν απουσίαζε έστω και για λίγο χρονικό διάστημα, όχι 18 χρόνια που λένε, και επανήλθε το, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να βεβαιώνει ακροατέ του ότι δεν έμαθε γράμματα, ούτε η απάντηση του Κυρίου θα είχε θέση, δηλαδή ότι τα γράμματα τα έχει φέρει από τον ουρανό και δεν είναι εξινδιών. Ιδού λοιπόν μαρτυρίε των τεσσάρων Ευαγγελιστών περί του δίθεν σοβαρού αυτού θέματος, καθόν χρόνων οι δίθεν καλώς πληροφορημένοι πολέμοι του Ιησού βεβαιώνουν αβασανίστως στα σαλόνια, στα καφενεία, στα ταβέρνες, ότι δίθεν τηρείται σιωπή στα Ευαγγέλια. Αυτά όμως είναι λόγια, όπως καταλαβαίνετε, αφρόνων ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί στο βάθος απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού. Αλλά υπενθυμίζουμε σε αυτούς ότι ο Ιησούς δεν είναι Υιός της Μαρίας μόνον, αλλά είναι και Υιός του Θεού, και γι' αυτό δεν είχε ανάγκη της ανθρωπίνης σοφίας ούτε της σατανικής τέχνης των Ινδών. Δεν είναι τόσο ακύρης ο Χριστός μας εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και έτσι ανέστη όπως ανήσανται οι φακύρε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν τελειώσω, να πω για όλους αυτούς οι οποίοι σκέπτονται κατά αυτήν την έννοια: φακύρε, είναι αλήθεια ότι θάπτονται και αυτοί και ίσως και περισσότερες ώρες από τις 33 που ετάφει ο Χριστός μας, και ανήσανται, αλλά θάπτονται ζωντανοί. Αυτή είναι η διάκριση. Ας πεθάνει ένας φακύρης, ας του δοθεί και μια λονχιά στην πλευρά και να χυθεί το αίμα και το είδωρ, ο ορός και το αίμα να χυθούνε, και να ταφεί και να δούμε θα αναστηθεί. Αυτά είναι τα θέματα, τα αστεία όπως θα λέγαμε στην περίπτωση αυτή, διότι ο Χριστός μας απέθανε, ο Χριστός μας ετάφη, ο Χριστός μας απέθανε και χύθηκε και το αίμα του όλο και ο ορός όλος. Το διεπίστωσαν και οι εχθροί του αυτό το πράγμα, ότι απέθανε και ετάφη. Εμνήστημε, λέει εκείνος ο πλάνος, ότι είπε έτη ζών, άρα είναι πεθαμένος. Δώσε μας φρουρά να σφραγίσουμε τον τάφο, να μας τον πάρουνε και γίνει κάτι πλάνη γύρω της πρώτης, άρα είναι θαμένος. Και εσφράγισαν τον τάφο και φύλαξαν αυτόν μετά της κουσοδίας, άρα και ο Χριστός δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Εις μάθη λοιπόν οι άνθρωποι μη καταρτισμένοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα τα οποία είναι σ' απώλεια. Όσοι ο Σεφρέμ λέγει πλάνη ανδρή το μη δένε τας γραφάς,
Δυσός δε πλανάτε ο επιστάμενος και καταφρονών. Εύχομαι στον Άγιο Θεό να το καταλάβουμε αυτό το θέμα. Αμήν. Θα ήθελα να απασχολήσω την αγάπη σας με κάτι το οποίο δεν έχουμε ως επιτοπλίστων ορθή γνώμη και ζημιώνουμε πολύ. Αυτό είναι το θέμα της βλασφημίας. Όπως ξέρετε και εσείς, πρόκειται για μια κακή συνήθεια η οποία δυστυχώς δεν διαφωτίζεται όσο πρέπει ή καθόλου, τολμώ να πω, εκτός τον έλεγχο που κάνουν οι πνευματικοί όταν φτάσει στην εξομολόγηση αυτή η αμαρτία. Γενικότερα δεν γίνεται αγών συστηματικός, διαφωτίσεως μάλλον, όχι δυναμικός, για να εκλείψει αυτή η μεγάλη αμαρτία και ταυτόχρονα η μεγάλη κατάρα από τον άνθρωπο. Διότι η βλασφημία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι παράβαση σε ένα νόμο, αλλά σε αυτό το Θεό. Δεν ξέρω εάν έχετε εγγύψει στα θέματα αυτά. Ο Θεός δεν είχε φτιάξει νόμο κατά τη βλασφημία. Είχε πει ουμιχεύσει, είχε πει ουκλέψει, ουψευδομαρτυρήσει, ουφωνεύσει και άλλα. Δεν είχε πει όμως ουβλασφημίσει και δεν είχε και κανόνα μπροστά, επιτίμιο, τι να περιμένει αυτόν που θα βλασφημίσει. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί άραγε, του άρεσε η βλασφημία? Και διά αυτή περιπτώσει, εφόσον δεν υπάρχει κανόν ου βλασφημίσεις, γιατί να μην βλασφημώ? Δεν είναι εκεί το θέμα. Ουδέποτε ήθελε να φανταστεί ο Θεός ότι θα βρεθεί πλάσμα του να τον βλασφημίσει, ώστε να φτιάξει ανάλογο κανόνα. Είναι σαν να μας λέγει, ουδέποτε αυτό το περίμενα, γι' αυτό και δεν πήρα και θέση εναντίον. Πήρα θέση να μην φωνεύετε τον άλλον, πήρα θέση να μην βλέπετε τον άλλον, πήρα θέση να μην μισεύετε, να μην πορνεύετε, να μην βλάπτετε τον άλλον. Τον εαυτό μου τον άφησα εκτεθειμένον, με την σκέψη ότι θα με σεβόσαστε. Δεν το περίμενα ποτέ. Ενδιαφέρθηκα να καλύψω εσάς και άφησα εκτεθειμένον τον εαυτό μου. Γιατί ο Θεός δεν κινδυνεύει ποτέ, όπως καταλαβαίνετε, από την κακία τη δικιά μας και από τις βλασφημίες δικές μας. Διότι και αυτός, ακόμη που βλασφημεί τον Θεό και λοιπά, τον Χριστό, την Θεοτόκον, είναι σαν να πετράει λιθάρια στο ύψος και του έρχονται στο κεφάλι. Είναι σαν να φτύνει τον ήλιο και του έρχονται τα ρόχαλα στο πρόσωπό του. Και το Θεός ούτε υβρίζεται, ούτε βλασφημείται, ούτε μολύνεται, ούτε λερώνεται. Και πότε δεν παθαίνει, να ελευθερήσει ο Θεός. Είσαι έξω να φτύνει τον ήλιο, ποια θα είναι η απάντηση? Το πολύ πολύ να θαμποθεί, το πολύ πολύ τα σάλια σου και τα ροχαλά σου να έρθει το κεφάλι σου. Και πότε παραπάνω δεν πρόκειται να γίνει? Ποτέ δεν το περίμενε ο Θεός και το έδειξε με αυτή του τη χειρονομία, ότι δεν έφτιαξε κανόνα. Δεν έβαλε επιθύμιο για τους ανθρώπους που επρόκειτο να βλασφημίσουν. Δεν ξέρω αν σας έχει, επαναλαμβάνω, απασχολήσει αυτό το θέμα, και αν έχετε εγγύψει να βρείτε ποιος είναι ο πρώτος βλάσφημος, ποιος πρωτοβλασφήμησε. Θα το βρείτε στην Έξοδο. Όταν ακόμη ο Μωσής οδηγεί τον λαόν των Ισραηλιτικών διαμέσου της θαλάσσης, δια της ερήμου της γης της Επαγγελίας. Εκεί
ένας γιος μιας Αιθιώπισσας και πατέρα Εβραίου, ήταν ο πρώτος που ευλαστήμησε το Θεό. Και όταν το άκουσαν οι άλλοι, έμειναν ενεοί, άναυνοι που λέμε. Έσπευσαν αμέσως να το πούνε στο Μωσή, ο Μωσής πάθασε, νόμον δεν είχε. Και ετέθη αμέσως ερώτημα του Μωσέου, τι να κάνει εν προκειμένου. Και προσευχήθη εις τον Θεόν ο Μωσής, να του πει ο Θεός τι να κάνει με τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος τον ευλαστεί. Ποια εντολή το ξέρετε, του λιθοβολισμού. Ελιθοβολήθη ο πρώτος βλάσιμος. Εφωνεύθη, έφυγε από μέσα το μίασμα αυτό, το οποίο ετόλμησε το πρώτο να βλασφημίσει τον Θεό. Ξέρετε, στην Παλιά Διαθήκη όχι μόνο δεν βλασφημούσαν το όνομα του Θεού, αλλά ούτε καν το πιάναν το όνομα του Θεού στο σώμα του. Δεν τον έλεγαν Θεό, τον έλεγαν Ευλογητό, το όνομα του Ευλογητού. Δεν τον έλεγαν Θεό. Και τη βλασφημία τη λέγανε ευλογία. Ευλόγησε τον Θεό. Πως τον είναι βλασφήμησε τον Θεό. Δεν καταδέχεται καν η γραφή να τολμήσει να γράψει τη βλασφημία κατά τι. Κατά ερμού, κατά του βασιλέως, κατά του προέδρου της δημοκρατίας, κατά του Θεού. Δεν άφησε τέτοια μονοπάτια ώστε να διευκολύνει τον άνθρωπο. Και εμείς βέβαια σήμερα τα έχουμε ισοπεδώσει αυτά. Μα το Θεό. Πώς τον πιάνει στο σώμα το Θεό. Είναι λοιπόν ένα θέμα που δυστυχώς συναντάτε και έχει ανάγκη αντιμετωπίσεως. Το βρίσκουμε μέσα στο σπίτι. Το βρίσκουμε στην αγορά. Το βρίσκουμε στο καφενείο. Το βρίσκουμε στο δρόμο. Το βρίσκουμε στο σχολείο. Το βρίσκουμε στη βουλή. Το βρίσκουμε και πολλές φορές μέσα στην εκκλησία. Οικούσαν άνθρωποι να στέλνουν στο διάολο άλλους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Είναι μια αμαρτία που έχει ανεβεί όλα τα σκαλόνια και έχει κατεβεί όλα τα υπόγεια. Όπου και αναζητήσει, θα βρει βρωμιά στη βλασφημία. Να πάτε σε κτιζόμενες πολυκατοικίες, εκεί είναι που πρέπει να γίνουν 500 αγιασμοί για να μπει άνθρωπος μέσα. Κάθε τούβολο και μια Παναγία. Κάθε νηφιά και ένας Χριστός. Εκτός βέβαια ορισμένων, που είναι ένα ποσοστό μικρό, εκείνοι οι οποίοι προσέχουν και κάθε τι που κάνουν είναι ευλογημένο από το Θεό δι' αυτόν. Τώρα, αν εξεταστεί το θέμα, ανθρωπίνως να το πάρουμε, εσκέφτης άνθρωπε τι λες, βλασφημείς την Παναγία, και τι δουλειά λες να κάνεις την Παναγία. Αυτοί που αν σου λέγανε για τη γυναίκα σου, θα του πέταγε στα μυαλά του. Αν σου λέγανε το κάμω στην αδερφή σου, θα του πέταγε στα μυαλά του. Εσύ τολμάς να το πεις για την Παναγία. Για σκέψου. Για έδωσα καλά σου. Τι λες να κάνεις στο Χριστό. Τι λες να κάνεις στο Θεό. Τι λες να κάνεις στον Τιμίο Σαυρό. Τι είναι αυτά τα γά και τα γά και τα γά. Τι είναι αυτά. Πώς τολμάς. Πρέπει να είσαι παράφρονος. Πρέπει να είσαι τρελός. Διότι δεν μένεις με το στόμα ανοιχτό. Άλλο, αυτό είναι τη μακροθυμία του Θεού. Σε περιμένει να μετανοήσεις και να το κλείσεις, να το σφραγίσεις, να δαγκώσεις τη γλώσσα σου. Και εντούτοι. Και ακόμη το χειρότερο είναι το εξής. Εάν ακουστεί έξω στην αγορά να βλασφημείται ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, η Άγιοι, που δεν μία συζήτηση. Το πολύ πολύ καμιά γυναίκα να πει να σου βγάλει τα μάτια. Ευχή κι αυτή. Αν βλασφημηθεί όμως ο Πρωθυπουργός, αν βλασφημηθεί ο Βασιλεύς, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, δεν ξέρω ποιος είναι, θα πάει μέσα. Θα τον δέσει ο αστυνομικός και θα τον πάει μέσα. Μεγάλο λόγο θα δώσουν οι εγκεταλμένοι τον νόμο. Διότι υπάρχει και νόμος, ο οποίος απαγορεύει τη βλασφημία. Και θα έπρεπε όχι εξίσου να είναι η συμπεριφορά, αλλά όσο διαφέρει ο άνθρωπος, οσοδήποτε αξιωματούχος θα είναι στον κόσμο τούτον του Θεού,
Έτσι θα πρέπει να είναι και η ενέργεια γύρω από την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν νόμοι στο κράτος κατά τη βλασφημία. Όμως δεν εφαρμόζονται. Και αυτοί είναι τεταλμένοι να εφαρμόσουν τον νόμο, και αυτοί βλασφημούν καπηλικότατα. Και αστυνομικοί βλασφημούν καπηλικότατα. Και οι εισαγγελείς και οι πρόεδροι και οι πάντες βλασφημούν καπηλικότατα. Εκτός βέβαια πάντοτε ορισμένων υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, οι ευλογημένες εξαιρέσεις. Όμως οι περισσότεροι τον νόμο αυτόν τον καταπατούν αδιαφορώντας και για τον ουρανό και για την γη. Δεν ξέρω τώρα εάν είμαστε διατεθειμένοι να προσέξουμε. Θα ήθελα εδώ στο σημείο αυτό να διαφωτίσω μια λεπτομέρεια περί βλασφημίας, η οποία, δια της οποίας μάλλον, κατορθώνει ο σατανάς να περνάνε απαρατήρητος. Και είναι ένα θέμα που δεν το έχουν πιάσει και πολλοί πνευματικοί ακόμη. Ακούς μια μάνα και στέλνει στο διάλογο το παιδί. Ακούς ένα πατέρα και στέλνει στο διάλογο το παιδί. Ακούς έναν τεχνίτη και στέλνει στο διάλογο τον τεχνίτη του, τον μικρότερό. Ακούς κάποιον άλλο και στέλνει στο διάλογο το ζώο. Στέλνει στο διάλογο τη γυναίκα, τη μητέρα, τον πατέρα, τον αδελφό. Και φτάνουμε τώρα κάποτε στην εξομολόγηση. Και ο πάτερ με τη σειρά του ρωτάει, παιδί μου μήπως βλασφημείς, κόρη μου μήπως βλασφημείς, κυρία μου. Όχι πάτερ μου, καμιά φορά τον έξω από εδώ, λέω, δεν βλασφημεί. Καλά, αυτό είναι κακό, δεν πρέπει να το κάνει, να το κόψει. Δεν σε τιμωρώ ή σε τιμωρώ, σου βάζω ένα κανόνα, δεν ξέρω τι θα πει. Εδώ είναι η πλάγη. Ώστε άμα βλασφημίσει το Χριστό, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει την Παναγία, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει τον Τίμιο Σταυρό, είναι ένοχος. Αν βλασφημίσει τον Θεό, είναι ένοχος. Αν στείλει τον άλλο στο διάολο, δεν είναι τόσο ένοχος. Ξέρεις τι είναι εκείνος που στέλνει τον άλλο στο διάβολο? Ο ίδιος ο διάβολος, πράκτο του σατανά. Και έρχεται να φύγει το παιδί το βαφτισμένο του από του Χριστού το μέρος για να το πάει στο διάβολο. Έρχεται να μειωθεί κατά ένα πρόσωπο η βασιλεία του Θεού και να αυξήσει η βασιλεία του διαβόλου. Δεν το έχουμε προσέξει. Είναι πράκτορ του σατανά και κοιτάζει με τις ευχές του να αυξηθεί η βασιλεία του διαβόλου. Πώς του στέλνει στο διάβολο? Πού δεν θα φύγει αυτός να πάει στο διάβολο? Πάει να πει θα φύγει από τη βασιλεία του Θεού και θα πάει στη βασιλεία του διαβόλου. Κατά συνέπεια δεν βλασφημείς όταν λες στο διάβολο, δεν βλασφημείς, έρχεσαι, μάθετε από μένα το γέρο. Έρχεσαι το Χριστό βλασφημείς, την Παναγιά βλασφημείς, το Σταυρό βλασφημείς, το Θεό βλασφημείς, τους Αγίους βλασφημείς, του διαβόλου που έρχεσαι. Εύχομαι να αυξήσει τη βασιλεία σου με το παιδί μου, με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, με την πεθερά μου, με την πεθρίτη μου. Του έρχεσαι του σατανά, δεν βλασφημείς. Τον έρχεσαι από εδώ, λέγω. Τι πάει να πει του έρχεσαι από εδώ, λέγω. Του έρχεσαι να γίνει. Και τι γίνεται τότε? Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, μπορείτε να μου πείτε? Μήπως ήρθε για να πάρει τον άνθρωπο από τον σατανά, εκεί που τον στέλνεις εσύ? Δεν ήρθε να πάρει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου? Δεν ήρθε να δέσει τον δυνατόν και να του πάρει τους ανθρώπους? Και πήγε και στον Άδη ακόμη και του πήρε από εκεί? Και εκεί έρχεσαι τώρα να πάνε στο διάβολο? Τι κάνεις λοιπόν εκεί ας περιπτώσει? Πού είναι η Μεγάλη Παρασκευή? Πού είναι ο Σταυρός? Πού είναι η ρομφαία της Παναγίας που πέρασε την καρδιά της? Πού είναι ο Χριστός που θυσιάστη? Πού είναι ο πατήρ που τον έστειλε? Να πάνε στο διάβολο όλα αυτά. Και να πάνε εκεί οι άνθρωποι. Τα γκρεμίζει ο άνθρωπος μονοκοντιά όλα αυτά. Αν βλασιμώ το Χριστό, βλασιμώ το Χριστό. Αν στέλνω στον άλλο το διάβολο,
στρασιμό, χρυσό, μεγάλη Παρασκευή, Τίμιο Σταυρό, Παναγία, τα πάντα, δεν αφήνω τίποτα. Ψάστε τα αυτά που σας λέω. Κοιτάστε τα. Αν δεν είναι σωστά, πετάξτε τα μου πίσω. Αν είναι σωστά, πιάστε τα και κόψτε τη γλώσσα. Εξομολογηθείτε αν τυχόν έχετε μιλήσει κατά κάποιον τρόπο τέτοιον εναντίον ανθρώπου και της ολοκλήρου ενθάρκου οικονομίας του Θεού. Ο άνθρωπος που στέλνει τον άλλον στον διάβολο πιάνει το Γολγοθά ολόκληρο και το γκρεμίζει κάτω και τον ποδοπατάει. Με ενδιαφέρει τι έκανε εσύ. Με ενδιαφέρει αν είναι σταυρός. Με ενδιαφέρει αν έχει το αίμα σου. Δεν με ενδιαφέρει να πάει στο διάβολο. Αυτό είναι αγαπητοί μου. Και εν τούτης έχει κατορθώσει αυτός ο πανούργος. Αυτός ο χερέκακος όχι. Αυτός από εξαρχή ψυχοκτόνος διάβολος να την μπει κατά τέτοια έννοια στη μέση που λέει εφόσον βρασινείς ολόκληρο το οικοδόμημα τεσσάρκου οικονομίας να παρουσιάζεται και αθώς. Τον έχεις από εδώ λέω καμιά φορά πάτερ μου. Εάν βρασινήθεις το Χριστό και σου βάλει 2 χρόνια, όταν στείλεις τον άλλο στον διάβολο πρέπει να σου βάλει 40 χρόνια. Επί θανατίου κλείνεις, δεν θα ξανά κοινωνήσεις. Όταν πεθαίνεις, ψυχοραγείς, τότε θα κοινωνήσεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα θέματα. Άλλοι επίσης πέφτουν με άλλο τρόπο. Ας το κόρακα από εδώ. Ποιος είναι ο κόρακας? Εγώ δεν λέω τίποτα, ούτε ας τον εξαποδοστέλνω. Ας τον κόρακα λέω καμιά φορά. Φτάξει να γίνει. Το τι είναι. Κόρακας ποιος είναι. Είναι ο διάβολος ο κόρακας. Είναι άγγελος ο κόρακας. Γιατί τον θέλεις τον Χριστό. Γιατί τον θέλεις τον κόρακα. Γιατί δεν τον ευλογείς και να γίνει φτάξει από εδώ. Γιατί. Και μένουν αυτά και τα κρατάει αυτό. Και όταν αύριο πάμε στη ζυγαριά θα δείτε να αισθάνονται φορτωμένοι και να βάζουν στη ζυγαριά να μας του πάρουν από εδώ. Γιατί αυτά ουδέποτε έφτασαν σε εξομολόγηση. Και κάθε τι κακό, είτε γνώση είτε αγνία, το οποίο δεν έφτασε στην εξομολόγηση, το κρατάει αυτός και το κατέχει. Τώρα αν ήταν δυνατόν με αυτά που λέγω, να με κάνει ένα δισεκατομμύριο κομμάτια. Να με διαλύσει, να μην φανώ πουθενά. Διότι του αποκαλύπτω την πανουργία του. Το ξεσκεπάζω. Και τον δίνω στους ανθρώπους να καταλάβουν μια πλάνη που απαιώνω την έχουν αφήσει και καλυμμένη. Είτε καταραστήριο, είτε βλασφημίσει, είτε στον διάβολο φύγει, είτε, αυτά είναι όλα που τον άνθρωπο τον προδιαθέτουν εκ προημίου για την κόλαση. Εύχομαι από το στόμα σας πάντοτε να βγαίνουν ευχές. Αλλά δοκιμάσετε αν θέλετε να δείτε. Να δείτε την πανουργία. Πολλές φορές, άμα κόψετε τη βλασφήμια, μέσα στον ύπνο σας αρθεί να σας βάλει να βλασφημίσετε. Μέσα στον ύπνο σας. Και θα ξυπνήσει αυτή, Παναγία μου, χώρεσε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Από την κακίνα. Σου λέει μου, σταμάτησα, έχασα ένα όργανο που βλασφημούσα αυτόν, που με ταρτάρωσε. Γιατί όσα ήταν να μισεί το Χριστό, μισεί την Παναγία μας, μισεί τα πάντα, διότι έγιναν αιτία να ταρταρωθεί. Και τώρα βρίσκει εμάς και ανακουφίζεται κατά κάποιον τρόπο. Έχετε προσέξει και ρωτήστε αν δεν θέλετε, αν δεν έχετε προσέξει. Γιατί βλασφημεί, νιώθω λέγει μια ανακούφιση. Όταν βλασφημεί ο άνθρωπος νιώθει μια ανακούφιση. Γρηγορότερα τι ένιωσε, ένα πράγμα να τον φύγει, ένα πράγμα να τον δαιμονίζει. Και μόλις σε βλασφήμησε το Χριστό, ξέρω εγώ τι, ή έφυγε κάποιον στον διάβολο που τον πειράζει, ηρέμησε. Γιατί ο Σατανάς για σου σε πίεζε να σε βάλει να βλασφημίσει.
Εφόσον ευλασίμησε, έγραψε, πήρε το χαρτί και έφυγε. Τώρα σε άφησε, ηρέμησε. Όσο πρέπει να βλασιμήσεις τον Χριστό, να στείλεις το αντικείμενο, το ζώο, τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, ξέρω εγώ, το είναι σου, να το στείλεις στον διάβολο για να ησυχάσεις. Δεν είναι προτιμότερο να παλέψεις και να του πεις πίσω μου σατανά, δεν θα το πω. Την ευχή του Θεού να πας. Αλλά πού? Διότι όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί, τότε και αυτός θα δει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Δεν βγαίνει τίποτα, θα σε αρχίσει. Αλλά θα πρέπει να αγωνιστείς εσύ ο ίδιος. Και δεν θα πάρεις θέση ασφαλώς ποτέ να αγωνιστείς, εάν δεν διαφωτιστείς τι είναι αυτό το οποίο κάνει. Διότι λοιπόν ακούω όπου γυρίζω, και εδώ ήκουσα δυστυχώς, να βλασιμεί ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα εν προκειμένου, μια και ο Θεός επέτρεψε να βρεθώ μεταξύ σας, να σας πω τα λόγια αυτά, να πάρετε κάποια θέση. Κι άλλους και εσείς να διαφωτίσετε πώς έχει το θέμα. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι κακοί. Αγνία έχουνε. Και πρέπει να διαφωτιστούν αυτές τις λεπτομέρειες. Και είναι παράλογο. Έπρεπε να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Συνήθισα στον δρόμο κάποιον που κάτι είχε παστό στο κινητό του και δεν έπαιρνε μπρος. Και πάλευε και είχε λοιπόν το Χριστό του Παναγίου Σέλφα. Αντί να πει Χριστέ μου, βοήθησέ με να βρω έναν τρόπο να τον ισοπαλώσω μέχρι που να φτάσω στην πόλη, να μην πάω με τα πόδια ή να μείνω εδώ απόψε και ξυλιάσω με στο χιόνι. Αντί να παρακαλέσω την Παναγία, Παναγία μου, φώτισέ με, βοήθησέ με, τι μπορώ να κάνω εδώ, τη βλασφημία μου. Ενεργεί ο παράφρον άνθρωπος κατά του συμφέροντος. Κατά του συμφέροντος. Γιατί όλα αυτά τα άγια πρόσωπα μας βοηθούν. Πολλοί άνθρωποι που έχουν καλή αρχή φεύγουν, κάνουν το σταυρό τους. Βάζουν μπρος το αυτοκίνητό τους, σταυρώνουν τον δρόμο μπροστά. Να πάνε με το καλό. Και πολλές φορές τους τυχαίνει κάτι στον δρόμο από την ανάποδη και εφόσον έπρεπε να μην βρεθεί ούτε βίδα από αυτούς, τους βλέπεις και βγαίνουν σόι και λοιπά. Και λένε οι άλλοι, Άγιο είχε. Άγιο είχε. Ασφαλώς Άγιο είχε. Δεν τον βλασφήμισε τον Άγιο όταν έφυγε. Δεν βλασφήμισε την Παναγία όταν έφυγε. Ούτε ήταν διατεθειμένος. Και τον ευγόθησε και τον εφύλαξε σε αυτή την περίπτωση. Θυμούμαι μια λεπτομέρεια ενός φίλου μου, ποιος είναι στο Μαρού στην Αθήνα. Τόσο είναι οικογενειάρχης άνθρωπος, αλλά πιστός άνθρωπος. Και είναι σοφέρ και κουβαλάει μάρμαρα από την Πεντέλη. Σε ένα αυτοκίνητο 8 τόνων και βάζει 10-12 τόνων. Και τις κατεβάζει από την Πεντέλη μέσα σε αυτές τις τροφές και τις φέρνει στα Αθήνα. Μία μέρα μου λέει λοιπόν το εξής. Άκουσε Δημήτρη πώς με φύλαξε ο Θεός. Εκατέβηκα στις 11 η ώρα από την Πεντέλη με 12 τόνων. Όταν έφτασα μέσα στην αυλή του Μαρμαράτικου και έκανα και τις ανάλογες τροφές μέσα εκεί και εκόλωσα μου λέει πίσω και εστάθηκα, μόλις εστάθηκα που πλέον οι γερανοί θα έπαιρναν τα μάρμαρα και σαν ογκόλης μεγάλη, εκεί μου λέει κρακ έσπασε η μπάρα. Που αυτό μου λέει αν γινότανε λίγο παραπάνω, ώστε όταν γύριζε, όταν έκανε τροφές δεν έφαγε. Τώρα που τα μάτια έφασε, θα πούμε τι ήτανε, θα πούμε σύμπτωση ήτανε. Αλλά ό,τι να συμβεί, ούτε στο διάβολο τα στέλνει, το εργαλείο του αυτό, γιατί είναι πολύτιμο, είναι η ζωή του, ούτε βλασφημεί την Παναγία και τον Χριστό. Είναι λέγω παράλογο αυτό που κάνουμε πολλές φορές. Μα στα νεύρα μου, ποιος είναι αυτός που σε νευρώνει? Ίσα ίσα σε μια δύσκολη στιγμή πρέπει να κρατήσεις την ακαιρότητά σου, την ψυχραιμία σου, για να σκεφτείς σωστά πώς πρέπει να ενεργήσεις. Αν θυμώσεις, αν ανάψεις, αν φουρτουνιάσεις, θα κάνεις τρελά πράγματα. Ένας μεθυσμένος κάνει λογικά πράγματα, διότι και ο θυμός είναι μια μέχη από την άλλη πλευρά, που ακούμε πολλές φορές ανθρώπους να μετανοούν για χρόνια πολλά αυτά που έκαναν σε ένα λεπτό θυμού επάνω. Διότι ο Σατανάς εκμεταλλεύει αυτή τη μέση του θυμού τη σατανική
Τι αστυνόμος εξεστόμησε, δεν ξέρω τι εξεστόμησε. Αφετέρου έκαμε και ένα ανοσιούργημα, σκότωσε κάποιον, χτύπησε κάποιον, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρθηκε σε έναν ανωτερό του κλπ. Και ντρέπεται πάντοτε για αυτή τη στιγμή. Και κατηγορεί το θυμό. Μην κατηγορεί το θυμό. Κατηγορεί τον εαυτό σου, ο οποίος επιτρέπει στον διάβολο του θυμού και έρχεται και σε ζαλίζει κατά τέτοια έννοια και σου παρουσιάζει και σου υποδεικνύει λύση. Βλαστήμα το Θεό να σε αφήσω. Βλαστήμα την Παναγιά να σε αφήσω. Και νιώθω, λέει, μια ανακούφιση. Και νιώθει ανακούφιση, διότι αυτό πήρε στο χέρι αυτό που ήθελε και έφυγε και το έβαλε στα κατάστοιχά του. Όμως εσύ έμεινες χρεωμένος και θα το αντιμετωπίσεις αύριο εκεί και αλίμονος. Δεν ξέρω αν έπεσα στο κενό. Δεν ξέρω εάν το πιάνετε αυτό το οποίο σας είπα. Πάντως ένα έχω να σας πω. Αναζητήσετε στον εαυτό σας, αν τυχόν είτε γνώση είτε εναγνία, ή έχετε βλασφημίσει ή έχετε καταραστεί. Σημειώσετε τις λεπτομέρειες όσο είναι δυνατόν. Διότι όταν ο άνθρωπος τα μαζέψει και φτάσει στην εξομολόγηση, δεν κάνει τίποτα άλλο ημί να κατεδαφίζει αυτά που ο Σατανάς έφυρε. Και πρέπει να αρχίσει ξανά από την αρχή. Είναι άνθρωποι μεταξύ μας οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να εξομολογηθούν. Πού να τα θυμηθούν τι έχουν πει, τι έχουν κάνει, όχι μόνο από απόψεως βλασφημίας, αλλά και από άλλα πράγματα. Πού να τα βρούνε. Και νομίζουν, εφόσον όλα τα άλλα τα προσέχουν από κοντά, τα ελέγχουν, τα θέματα της υγείας των κάνουν και κάπου συνεχώς κλπ. Και καλώς κάνουν. Τα πνευματικά τα έχουν αφήσει πλαδαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αύριο αναζητούν και λένε, εγώ δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα, τι να πάνε πω στο πνευματικό. Και αν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί το ψυχογράφημα, όχι το καρδιογράφημα, το ψυχογράφημα ενός εκάστου ανθρώπου για μια μέρα μόνο, με βάση βέβαια τον νόμο του Θεού, όχι της φιλενάδας, του φίλου, του αντρούλη, της γυναικούλας, με τον νόμο του Θεού. Γιατί δεν θα κρυθούμε, όπως σας είπα την πρώτη βραδιά, από το τι λένε οι συγγενείς μας. Όπως μου έλεγε μια γνωστή μου κυρία, πέθανε ο άντρας από καρκίνο προημερών και πάλευα χρόνια να επιστρέψει. Λέγω στο τέλος, όταν που χθες το έμαθα, το ξέρα, λέω πώς έφυγε. Εξομολογήθηκε και λοιπά. Όχι, μου λέει Δημήτρη μου, δεν εξομολογήθηκε. Αλλά ήταν, μου λέει, καλός άνθρωπος. Όλο ξέρεις πόσος κόσμος ήταν στην κηδεία του. Στην κηδεία του ήσαντε. Εκεί τώρα που είναι, πώς είναι. 40 χρόνια ζωή. 50 χρόνια ζωή. Απάτη, σεφιά, κομπίνα, ορνή, μυχή, πράγματα, πάματα. Πού να τα θυμηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και να θέλει. Θα έλεγε χοντρά χοντρά και θα έπεσε στο έλεος του Θεού από εκεί κάτω τι θα έκανε αυτός. Και όταν τον βοηθούσαν εκ των υφέρων, με κάνα μνημόσυνο, με κάνα προσφορά, με τα μέσα αυτά που προσφέρει η Εκκλησία μας, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έφυγαν και δεν μπορούν να εργαστούν για τον εαυτό του. Βάλτε τα λοιπόν στο νου σας, παρακαλέστε τον Θεό και πιάστε χοντρικά χοντρικά, αν είσαστε ενοχιστή βλασφημία ή παραδείγματι, και αυτό τι άλλο, και αυτό όταν δει την πρόθεσή σας. Ότι εσείς αυτά που βλέπετε για την ώρα, πάτε να τα βγάλετε, δεν τα θέλετε. Θα σας βοηθήσει έπειτα η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και θα σας υπενθυμίσει και τα άλλα τα οποία δεν ενθυμίστε, λόγω λύθης. Ο άνθρωπος είναι περασμένο νόν, δεν μπορεί να τα κρατήσει όλα. Αυτά παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα, είναι μόνο στα χέρια του Θεού.